να επισπεύσει τη διαδικασία για την προεδρική εκλογή. Μια μέρα μετά την παραδοχή από όλες τις πλευρές ότι υπάρχει πολιτικό αδιέξοδο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσω με το σχολιασμό των γεγονότων πριν πω στις προγραμματικές μας θέσεις για τον τουρισμό. Η επίσπευση των διαδικασιών για την προεδρική εκλογή από μια Βουλή πολιτικά απονομιμοποιημένη και συνάμα αδύναμη να δώσει την ευρεία συνένεση που ο νομοθέτης απαιτεί για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ουσιαστικά ισοδυναμεί με επίσπευση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στη λαϊκή ετοιμιγορία. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι θετική εξέλιξη. Επιτέλους, σήμερα γνωρίζουμε την ημερομηνία σταθμό, την 29η του Δεκέμβρη, όπου και θα τερματιστεί η καταστροφική δράση της δικοματικής κυβέρνησης των μνημονίων. Και βεβαίως έχουμε κάθε λόγο φέτος στις γιορτές να ευχόμαστε με ουσία και περιεχόμενο ευτυχία στο νέο έτος. Διότι το νέο έτος θα φέρει τη λαϊκή κυριαρχία και μια ισχυρή εντολή διαπραγμάτευσης σε μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Η επίσπευση των διαδικασιών, κάτι που επί της ουσίας εδώ και καιρό ζητάει αντιπολίτευση, με την κυβέρνηση στεναρά να το αρνείται ως δήθεν πρόταση αποσταθεροποίησης και αβεβαιότητας, έγινε χθες βεβαίως με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά εξ ανάγκης και όχι από επιλογή. Έγινε γιατί η πολιτική που 2,5 χρόνια τώρα ακολουθεί η κυβέρνηση Σαμαρά έχει φτάσει πια σε καταστροφικά αδιέξοδα. Έγινε γιατί η αντίδραση της κοινωνίας σε αυτή την πολιτική έχει προσλάβει καθολικό χαρακτήρα. Ο λαός και οι πολίτες είναι που υποχρεώνουν τη συγκυβέρνηση σε αυτή την αναδίπλωση και την φυγή προς τα μπρος. Και από αυτή την άποψη θα έλεγα ότι η επίσπευση των εξελίξεων αποτελεί μια σημαντική λαϊκή και δημοκρατική νίκη. Τις εκλογές που έρχονται θα αντιπαρατεθούν δύο ξεκάθαρα εναλλακτικά πολιτικά σχέδια για την πατρίδα μας. Από τη μια το σχέδιο του κ. Σαμαρά, που θέλει το μνημόνιο καθεστώς, όπως περιγράφεται άλλωστε στα emails προς την Τρόικα και στις αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν το ασφαλιστικό, τις περικοπές, τους νέους φόρους. Από την άλλη, το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, με συγκεκριμένα και σταθερά βήματα, με σιγουριά, με ασφάλεια, από την πρώτη κιόλας μέρα της νέας διακυβέρνησης, όπως αναλυτικά περιγράψαμε τις προθέσεις, το σχέδιό μας, το πρόγραμμά μας, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβριο. Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Τσίπρα, η οποία είναι σε εξέλιξη.